Αυτός είναι ο πρώτος μετασχηματιστής, ο οποίος μεταφέρεται στο σταθμό μετατροπής Δαμάστα. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του μεγάλου έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής, το οποίο θα λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2025, μετατρέποντας το νησί μας σε ενεργειακό κόμβο. Πρόκειται για τον πρώτο μετασχηματιστή, ο οποίος μεταφέρεται στη Δαμάστα σε σύνολο 7, με την όλη επιχείρηση να γίνεται με μεγάλη προσοχή στους δρόμους και είναι βάρους 230 τόνων. Από εκεί και πέρα τώρα είναι μια διαδικασία λίγο χρονοβόρα για εμάς, θα ταλαιπωρηθεί λίγο ο κόσμος, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Είναι προγραμματισμένο. Είναι ένα από τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί το έργο. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει περίπου 4 με 5 μέρες. 4 χιλιόμετρα την ώρα ουσιαστικά εκτελείται η μεταφορά. Θα υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις στο παλιό επαρχιακό δίκτυο, στην παλιά εθνική οδό ουσιαστικά. Η μεταφορά του μετασχηματιστή βάρους 230 τόνων ξεκίνησε από νωρίς το πρωί μέσω της παλιάς εθνικής οδού Ηρακλείου Ρεθύμνου και όπως εκτιμάται θα φτάσει στη Δαμάστα την ερχόμενη Τετάρτη, καθώς κινείται με ταχύτητα 4 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό πάει σε ευθεία γραμμή γύρω στα 4 χιλιόμετρα την ώρα. Εδώ που έχουμε ανηφόρες κατεβαίνουμε 2-1,5 χιλιόμετρο την ώρα. Από την Πέμπτη θα έχουμε πάλι τον δεύτερο εδώ και θα κάνουμε τη διαδικασία αυτή. Είναι όμως ένα σημαντικό στάδιο μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. Μένουν και άλλες εργασίες και στο σταθμό αλλά και στην γραμμή μεταφοράς. Συνολικά θα μεταφερθούν 7 μετασχηματιστές στο σταθμό μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δαμάστα, με τους οδηγούς να οπλίζονται με υπομονή, καθώς στην επίμαχη διαδρομή η κυκλοφορία γίνεται με τεμποδίων. Οι οδηγοί που κινούνται στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών. Δεν κλείνει ο δρόμος, δεν θα είναι σε καμία μέρα κλειστός ο δρόμος. Θα υπάρχουν και κάποιες στάσεις της μεταφοράς έτσι ώστε να μπορούν οι οδηγοί να προσπερνούν το όχημα που μεταφέρει τους μετασχηματιστές έτσι ώστε να διευκολύνεται και καθημερινά η μετακίνηση. Η διαδικασία είναι λίγο περίπλοκη όπως βλέπετε και εδώ οι ίδιοι. Ευτυχώς όλοι οι φορείς εδώ και οι τοπικοί και όχι μόνο μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Τον περασμένο Ιανουάριο, στελέχη του ΑΔΜΙΕ βρέθηκαν στη Δαμάστα, όπου οι κύριες κτηριακές εγκαταστάσεις του σταθμού πλησιάζουν στην ολοκλήρωση. Οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε εντατικό ρυθμό από τους τελευταίους μήνες και προγραμματισμός είναι τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και να γίνει η πρώτη ηλέκτριση. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό που προσωμιώνει, όπως είπαμε, με ένα κέντρο παραγωγής. Ουσιαστικά μεταθέτει το κέντρο ενέργειας του νησιού στη Δαμάστα και αυτό πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο, το υφιστάμενο δίκτυο της Κρήτης. Αυτά είναι ουσιαστικά με απλά λόγια τα συνοδά έργα. Πώς θα συνδέσουμε τη Δαμάστα, το σταθμό μετατροπής, με το υφιστάμενο δίκτυο της Κρήτης.